Κύριε Πέρο, καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές. Μέλος Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και μέλος της Εκτελεστικής Γραμματείας του ΠΑΜΕ, βρεθήκατε πριν από λίγες μέρες στη Γαλλία, στην αντιπροσωπεία με επικεφαλής το Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, τον κύριο Δημήτρη Κουτσούμπα. Δώστε μας μία εικόνα. Τι ζήσατε, κύριε Πέρο, εκεί? Ναι, θα λέγαμε ότι αυτό που ζήσαμε ήταν η πρωτοφανή συμμετοχή στις απεργιακές κινητοποιήσεις σε ολόκληρη τη Γαλλία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ζήσαμε επίσης ποτάμια, θα λέγαμε, εργαζομένων του λαού να ξεχύνονται στους δρόμους και να βαδίζουν προς τη Βαστήλη. Ζήσαμε επίσης ένα λαό, ζωντανό λαό, να προχωράει προς τη Βαστήλη τραγουδώντας τη Διεθνή. Ζήσαμε ένα Παρίσι που να ζωντανεύει και να θυμάται παλιότερες εποχές. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και πιστεύουμε ότι αυτή η πρωτοφανή συμμετοχή που συνεχίζεται, δεν έχει καταλαγιάσει και σωστά, είναι ένα ελπιδοφόρο μήνυμα της αγωνιστικής ανάτασης των λαών και της Γαλλίας, αλλά όπως γνωρίζετε και γνωρίζουν όλοι, δεν είναι μόνο στη Γαλλία, είναι στην Γερμανία, στην Ισπανία, στο Βέλγιο, σχεδόν σε πάρα πολλές χώρες της και πόλεις της Ευρώπης, και αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Τι ζήσαμε ακόμα, να μου επιτραπεί, είναι πάρα πολύ σημαντικό να βλέπεις τα συνθήματά τους. Ένα από τα συνθήματα έλεγε: «Δεν εγκαταλείπουμε τίποτα, θα τα ανακτήσουμε όλα». Ένα δεύτερο σύνθημα έλεγε: «Τίποτα δεν μπορεί να σταματήσει ένα λαό που αγωνίζεται». Και επιτρέψτε μου να σας πω και ένα ακόμα συγκλονιστικό. Όταν βλέπεις τους ίδιους τους εργάτες να περιφρουρούν την απεργία τους, όταν βλέπεις πάνωπλους αστυνομικούς μπροστά στη μαζική συμμετοχή, μπροστά στο να είναι πιασμένοι χέρι-χέρι οι απεργοί να κάνουν πίσω, παρά την μεγάλη καταστολή της κυβέρνησης του Μακρόν. Κύριε Πέρο, λέμε ότι η Γαλλία, το λένε οι κλασικοί του μαρξισμού, είναι ένα πολιτικό εργαστήρι. Αλλά σωστά επισημαίνεται ότι αυτή η αφύπνιση δεν είναι μόνο στη Γαλλία. Στη Γερμανία μετρήσαμε χτες μια απεργιακή κινητοποίηση που θεωρείται η μεγαλύτερη από άποψη όγκου των τελευταίων 30 χρόνων. Μεγάλες κινητοποίησεις στην Πορτογαλία. Θυμίζω στην Πορτογαλία που και εκεί έχουν τελειώσει τα μνημόνια. Τρεις στους τέσσερις Πορτογάλους δεν μπορεί να βγάλει το μήνα για τα βασικά. Στη Βρετανία επίσης το προηγούμενο διάστημα. Αυτή η κινητικότητα θεωρείται ότι μπορεί να έχει πολιτικές αντανακλάσεις? Νομίζουμε ότι θεωρούμε ότι μπορεί να έχει. Βεβαίως γι' αυτό λέμε και ότι οι εργαζόμενοι πρέπει να αποφασίσουν να έχουν ένα πανίσχυρο εργατικό κίνημα, αλλά θα λέγαμε και πανίσχυρο κομμουνιστικό κόμμα, για να μπορούν να φέρουν τα πάνω κάτω, για να μπορούν να κατακτήσουν όλα αυτά που τους έχουν αφαιρεθεί, να μπορούν να κατακτήσουν μια ζωή καλύτερη. Αυτό μπορεί να γίνει και ξέρετε, ένα από αυτό το, θα λέγαμε, μια εικόνα ή ένα συμπέρασμα στη Γαλλία, ποιο ήταν αυτές τις, και ποιο είναι αυτές τις μέρες. Να, όπου και αν κοίταζε κανείς, τι έβλεπε? Την μεγάλη δύναμη που έχει η εργατική τάξη. Όταν απεργεί, όταν κινητοποιείται, όταν σταματά να δουλεύει, όταν οι εργάτες και οι εργάτριες βγαίνουν στους δρόμους. Νομίζουμε ότι αυτά τα δύο ζητήματα, δηλαδή πανίσχυρο εργατικό κίνημα και κομμουνιστικό κίνημα, βαδίζουν μαζί και νομίζουμε ότι ο λαός της Γαλλίας αλλά και των υπόλοιπων χωρών της Ευρώπης μπορούν να τα καταφέρουν και να έχουμε νίκες που, αν θέλετε, δεν θα είναι μόνο νίκες των εργατών του λαού της Γαλλίας. Θα μεταφέρουν το μήνυμα αυτό και στους υπόλοιπους λαούς, όπως ξέρετε έγινε και στη χώρα μας πριν λίγες μέρες, όπου χιλιάδες λαού βγήκαν στο δρόμο για το τραγικό αυτό, θα λέγαμε το έγκλημα αυτό που συνετελέστηκε στα Τέμπη. Να πω μόνο κάτι. Μας ρώτησε ένας νεολαίος, ξέρετε συμμετείχαν χιλιάδες νεολαίοι στην διαδήλωση. Μας ρώτησε ένας νεολαίος, ποιο άλλο κόμμα στην Ελλάδα, πού είναι τα άλλα κόμματα να βγάλουν έστω μια ανακοίνωση κατά κάτι, να αλληλεγγύης, να μας δείξουν την αλληλεγγύη τους. Τους απαντήσαμε καθαρά, νέα παιδιά δεν γνώριζαν πολλά, ότι τα άλλα κόμματα δεν έχουν να πουν κάτι. Γιατί είναι υπόλογοι και είναι αυτοί που πέρασαν και στην Ελλάδα
και ο ΣΥΡΙΖΑ το 2016 που τα ενίσχυσε μετά και η Νέα Δημοκρατία, το νόμο που φέρνει τη σύνταξη στα 67 και στα 40 χρόνια δουλειάς, ό,τι κάνει δηλαδή ο Μακρόν με τις εφαρμόζοντας τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή νομίζουμε είναι και μια εικόνα που μπορώ να σας μεταφέρω, που δεν είναι εύκολη να τη μεταφέρεις από ένα τηλέφωνο. Αναφερθήκατε στις απεργιακές κινητοποιήσεις εδώ σε εμάς. Θυμίζω την έρευνα που διαπίστωσε ότι κινητοποιήθηκε μετά το έγκλημα στα Τέμπη το 30% της ελληνικής κοινωνίας, δηλαδή πάνω από 2,5 εκατομμύρια άνθρωποι, χωρίς αυτούς να προσμετρώνται ηλικίες από μέχρι 17 ετών. Μιλάμε δηλαδή για για μια κινητοποίηση στα μεγέθη των αρχών της δεκαετίας του 2010. Θεωρείτε ότι αυτή η κινητοποίηση του κόσμου περιείχε και στοιχεία που έχουν να κάνουν και με την συνολική ποιότητα της ζωής του, τη διακυβέρνηση που έχει ζήσει αυτή την δεκαετία, 15 ετία, ή αυστηρά αφορούσε το έγκλημα στα Τέμπη? Όχι, σωστά το ρωτάτε, δεν αφορούσε μόνο το έγκλημα στα Τέμπη. Ήταν βεβαίως ένα τραγικό ζήτημα που, αν θέλετε, έφερε τον κόσμο σε αγανάκτηση, σε οργή, αλλά δεν ήταν μόνο αυτό, είναι όλη του η ζωή. Δηλαδή, κοιτάξτε τώρα, δεν μπορεί όταν γίνεται σεισμός οι άνθρωποι να θάβονται κάτω από τα κτίρια. Όταν γίνονται πλημμύρες να πνιγόμαστε. Όταν υπάρχουν φωτιές να καιγόμαστε. Δεν μπορεί επίσης ο εργαζόμενος κόσμος να ζει με τους μισθούς που είναι σήμερα, που είναι της τάξης του 2011, και με τα 50 ευρώ που προσπάθησε να δώσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για να εξηλαιωθεί. Δεν μπορεί σήμερα να έχουν πεθάνει 38.000 συνάνθρωποι μας σε ένα σύστημα της υγείας που λείπουν υποδομές, λείπουν νοσηλευτές, λείπουν γιατροί. Αυτά όλα έβγαλαν τον κόσμο στο πεζοδρόμιο και σωστά έκανε. Απλώς βλέπει ότι όλη του η ζωή, ολάκερη του η ζωή, όχι μόνο για τα Τέμπη, για την θέμα της ασφάλειας και υγείας στα μέσα μεταφοράς, ότι δεν πάει άλλο. Πρέπει να μπει ένα φρένο σε αυτή την ιστορία, σε αυτή όλη την βαρβαρότητα που ζει σήμερα ο κόσμος, και ζητάει, το επιζητάει, κύριε Μπογιόπουλε, μια καλύτερη ζωή. Και αυτό νομίζουμε ότι μπορεί να το κατακτήσει, να επαναλάβω, μέσα από να οργανωθεί ο κόσμος, και βεβαίως μιας και μιλάμε για την Ελλάδα και ξέρουμε ότι προκηρύχθηκαν και εκλογές, να δυναμώσει το κόμμα του, να δυναμώσει το κόμμα της εργατικής τάξης, που και θέλει και μπορεί μαζί με το λαό να κάνει ανατροπές, να φέρει τα πάνω κάτω, να επαναλάβω. Να δυναμώσει δηλαδή το ΚΚΕ. Με την ευκαιρία, πριν κλείσουμε, επιβεβαίωστε μου, είναι το Σάββατο αυτό στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας η ημερίδα του ΚΚΕ για τους σιδηρόδρομους? Ναι, είναι ακριβώς όπως το λέτε, είναι το Σάββατο στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, και μάλιστα σήμερα, επειδή βρεθήκαμε σε χώρους δουλειάς του σιδηροδρόμου στον Πειραιά, ήταν αυτά που μας είπαν οι εργαζόμενοι για τις τεράστιες ελλείψεις του προσωπικού που υπάρχουν, για την εγκατάλειψη ουσιαστικά του σιδηροδρόμου, και ότι άνοιξε ένα σιδηρόδρομος όπως ακριβώς έκλεισε. Το Σάββατο λοιπόν καλέσαμε και καλούμε τα συνδικάτα και των σιδηροδρόμων και των μεταφορών, αλλά και οι εργαζόμενους να παρευρεθούν για να κουβεντιάσουμε, να συζητήσουμε, να ακούσουν τις θέσεις του ΚΚΕ. Κύριε Πέρεο, ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά. Γεια σας.